Ναι, καταρχήν είναι μεγάλη χαρά για τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης να φιλοξενεί μια τόσο σπουδαία διοργάνωση με τόσο μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πω ότι τέτοια συμμετοχή ο κόλπος της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα δεν είχε γνωρίσει. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιστιοπλοϊκά γεγονότα της χρονιάς. Η κατηγορία Ήλκα 6 με νέους μέχρι 19 ετών, 19 χρονών. Ο αέρας μας έχει κάνει τη χάρη μέχρι τώρα και σήμερα βλέπω επίσης θα είναι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός. Έχουν περάσει τα προκριματικά, τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση. Έχουν χωριστεί οι στόλοι των διεκδικητών καταρχήν της πρώτης θέσης που είναι ο Χρυσός Στόλος στα αγόρια και στα κορίτσια και οι υπόλοιποι που είναι Ασημένιος, Χάλκινος κλπ. Η αυλαία θα πέσει αύριο με το medal race όπου θα διαγωνιστούν οι πρώτοι καλύτεροι. Δυστυχώς η πόλη ακόμη δεν έχει πάρει χαμπάρι, θα έλεγα, δεν έχει δει το τι συμβαίνει στο θερμαϊκό κόλπο. Πιστεύω ότι σε μια επόμενη διοργάνωση να έχουμε και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Ο Ναυτικός Όμιλος κάθε χρόνο προσπαθεί και πετυχαίνει να κάνει μια διεθνή διοργάνωση. Θα τελειώσει αυτή και του χρόνου θα φιλοξενήσουμε μια κλάση με μικρά παιδάκια μέχρι 12 χρονών, την Optimist, που είναι μια από τις, το πανευρωπαϊκό Optimist, που είναι επίσης μια πολύ σπουδαία ιστιοπλοϊκή διοργάνωση.